Ρουκάβη είναι επικίνδυνα στην περιοχή. Ο Καμπανάγκα έκανε το σουτ πάνω στον Βάτερμαν. Είναι η πρώτη φορά που απειλούν οι Καζάκοι. Έπεσε με το κεφάλι ο Ρέζα για να επιστρέψει την μπάλα. Κέρδισε ο Κλάιν Χάισλερ και έδωσε στον Τόμασοφ και βγαίνουν με προϋποθέσεις τώρα. Οι Καζάκοι, το σουτ από τον Κροάτι, κοντράρει μπάλα, καταλήγει σε αυτόν. Έχει δώσει πέναλτι. Ο Τόμασοφ θα κάνει το σουτ, χτυπάει μπάλα. Ο Καρλάο είναι ο παίκτης. Ο Ενρίκε στήσε την μπάλα, εκτελεί και στέλνει στα δίκτυα του από 1-0. Ξανά η εκτέλεση. Είπαμε, πολύ αυστηρός με το Αποέλ. Ο Δανός στην απόφαση του να υποδείξει το πέναλτι. Καμπανάγκα πέρασε από τον Καρλάο, έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Βάτερμαν. Ακόμα μια καλή φάση για την Αστάνα. Ο Ζαχίτ εκτελεί και στέλνει παραπάνω από την εστία. Λίγο πάνω από την εστία. Εδώ ο Καμπανάγκα βγαίνει επικίνδυνα. Φτάνει έξω από την περιοχή του Αποέλ, έδωσε στον Αλμέιδα. Θα κάνει το σούτ, ο Βάτερμαν αποκρούει. Καζού από την πάσα του Καρλάο. Τεβινσέτη δοκιμάζει από πολύ μακριά πάνω στον Έριτς. Σόουζα περιμένει ο Τεβινσέτη. Θα παίξει με τον Ρέζα για να δούμε. Ο ίδιος θα κάνει το σούτ. Ο Έριτς αφήνει την μπάλα. Είναι πολύ προσεκτικό στην άμυνα. Ο Τεβινσέτη πέρασε μια έξοχη πάσα στον Σόουζα. Απέναντι περιμένει ο Αλτάμαρη. Παίρνει στην περιοχή. Απέναντι από τον τερματοφύλακα αποκρούει ο Έριτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Ρέζα θα κάνει το σουτ. Δεύτερη φάση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η καλύτερη στιγμή του από έτσι τον αγώνα. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή από κοντά. Ευτυχώς πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παίκτες που έχουν δυνάμεις μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερα. Στο Αποέλ, για να δούμε τον Τεβινσέτη να στέλνει τη σέντρα. Ο Τελατόρε από κοντά χάνει μοναδική ευκαιρία. Στέλνει την μπάλα μακριά εκεί που κινείται ο Άνισιτς. Κεφαλιά προς την μικρή περιοχή του Βάτερμαν. Έσκασε η μπάλα και ευτυχώς το σουτ του Ενρίκε ήταν άστοχο. Αυτή είναι η εικόνα της περιοχής που δεν βλέπετε. Τώρα θα την δείτε. Σουτ από τον Τεβινσέτη. Ο Έριτς παραχωρεί το κόρνερ. Ενρίκε. Για να δούμε, γίνεται το λάθος. Ο Τελατόρε θα κερδίσει την μπάλα. Θα μπει στην περιοχή ο Τελατόρε απέναντι από τον Έριτς. Αποκρούει ο τερματοφύλακας των Καζάχων και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Καζού. Πολύ καλή πάσα για τον Εφρέμ. Γύρισε ο Γιώργος, έκανε το σουτ κόντρα την μπάλα. Κεφαλιά από τον Τελατόρε. Άστοχος. Βάζει τον κόλο Νούνο στη γωνία του ο Έριτς, αλλά δεν μπόρεσε. Τελείω Αλμέιδα. Και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Τεβινσέτη. Εκτελεί ο Τεβινσέτη και αποκρούει ο Έριτς. Εκτελεί ο Άνισιτς. Έξω η μπάλα! Ο Γιώργος Εφρέμ και εκτελεί τώρα. Αποκρούει και πάλι ο Έριτς. Ο Ενρίκε εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Προβάδισμα για την Αστάνα 2-1. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Άστοχος ο Τελατόρε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για να δούμε αν θα έχει άλλη ευκαιρία του Αποέλ. Εκτελεί ο Μπέιζεπέκοφ, αποκρούει ο Βάτερμαν. Λίστρησε ο Σόουζα, τελείωσαν όλα. Ο Σόουζα, ο Τελατόρε, ο Εφρέμ και ο Τεβιτσέτη δεν μπόρεσαν να σημειώσουν γκολ στην διαδικασία των πέναλτι. Ο οποίος καθόρισε εκ των υστέρων με τις αποφάσεις του το αποτέλεσμα του Αποέλ. Εδικαιούτο να κερδίσει ένα πέναλτι. Αυτό που δόθηκε εναντίον του, εκφράσαμε την άποψή μας και στην διάρκεια του αγώνα, δεν ήταν.